την κορυφαία της δυνατότητας και της απεριόριστης επιλογής που προσφέρει σε κάθε επισκέπτη 12 μήνες το χρόνο, προβάλλει και προωθεί η νέα καμπάνια που θα κάνει ο Δήμος Κορινθίων για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού. Ο εσωτερικός τουρισμός μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομία αλλά και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η επιρροή των ταξιδιωτικών συνηθειών και επιλογών των τουριστών και των Ελλήνων, η αύξηση συχνότητας των μικρών αποδράσεων και η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου αποτελούν βασικούς στόχους για τον τουρισμό στην Κορινθία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός. Είναι ένα καινούριο ξεκίνημα για το 2013 και ο Δήμος Κορινθίων προετοιμάζεται για αυτό το καλοκαίρι. Προετοιμάζεται για αυτό το καλοκαίρι και θα στοχεύσει σε ένα τουρισμό, ιδιαίτερα τουρισμό ημερήσιο θα έλεγα, που θα έχει σαν στόχο να έρθουν ιδιαίτερα από την Αττική, από την Αθήνα, ημερήσιοι τουρίστες εδώ στην δικιά μας την περιοχή. Έχουν τη δυνατότητα πολύ σύντομα να βρίσκονται εδώ, έχουν τη δυνατότητα να έχουμε πολύ όμορφες παραλίες, καταπληκτικό αν θέλετε, καταπληκτικά δάση αλλά και αρχαιολογικούς χώρους ενδιαφέροντος για όλους. Θεωρώ ότι φέτος η προσπάθεια του Δήμου θα ενταθεί μέσα από μια διαφημιστική καμπάνια που θα δώσει τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο να επισκεφθεί και να χαρεί εδώ τις ομορφιές της ευρύτερης περιοχής. Όπως και πέρσι που είχα μια μεγάλη αύξηση των τουριστών, ιδιαίτερα αυτών που έρχονται για 1-2 ημέρες, έτσι και φέτος πιστεύω αυτός ο στόχος θα υλοποιηθεί. Θα υλοποιηθεί γιατί υπάρχει και ο σύμμαχος της κρίσης που πολύ, ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας δεν μπορεί να πάει πολυήμερες διακοπές σε νησά ή στο εξωτερικό όπως πήγαινε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν ο προορισμός Κορίνθου είναι ένας καλός προορισμός και πιστεύω ότι και φέτος υπάρχει δυνατότητα να οργανώσουμε πολύ καλύτερα την υποδοχή αυτών των τουριστών. Βέβαια πάντα με τη βοήθεια των επιχειρηματιών που κάνουν ό,τι είναι δυνατόν το τελευταίο διάστημα για να είναι ικανοποιημένη η πελατεία τους. Δηλαδή και καλές τιμές υπάρχουν αλλά και η παροχή υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ.